Σε ισχύ ως υποχρεωτική, τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου αυτοτελούς διερημένης ιδιοκτησίας, βάζοντας μία τάξη στο τοπίο των σκόπιων πιστοποιητικών και τίτλων των ακινήτων. Μετά από ένα μήνα λοιπόν πιλωτικής λειτουργίας, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας, αφού όχι μόνο θα είναι υποχρεωτική, αλλά θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και χωρίς κρέωση. Για να συζητήσουμε περαιτέρω για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα και να σας ενημερώσουμε, έχουμε καλέσει σήμερα στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Τερζίδη, πρόεδρο του Συμβουλογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης. Κύριε Τερζίδη, σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Πασκαλίδου. Τι είναι λοιπόν η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων, η οποία ενεργοποιείται από σήμερα κανονικά και είναι υποχρεωτική για όλους? Ναι, είναι μια νέα διαδικασία που θεσμοθετήθηκε από το 2017. Βέβαια, πρόκειται για μια διαδικασία που για πρώτη φορά είχε νομοθετηθεί το 2010, αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε με βάση εκείνες τις διατάξεις, καθώς ανεκκρεμούσε η έκδοση κάποιων προεδρικών διαταγμάτων που δεν εκδόθηκαν ποτέ. Στη συνέχεια, όμως, επανήλθε το έτος 2017 με μια κάπως διαφορετική μορφή και πάλι όμως η έναρξη ισχύως των σχετικών διατάξεων εξαρτιόταν από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθόριζε την ημερομηνία λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου. Εκδόθηκε ήδη αυτή η υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, που έχει ανατεθεί και έχει εκπονηθεί από το ΤΕΕ, την 1 Δευτέρου του 2021. Συνεπώς, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή σχετικές διατάξεις. Με μία διαφορά, ότι εκδόθηκε μία επόμενη υπουργική απόφαση, η οποία έδωσε μία περίοδο χάριτος, θα έλεγα, για τις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί θα έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις των μηχανικών με ημερομηνία αυτοψίας μέχρι 31 Απριλίου του 2021, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την λήξη της ισχύωσης, δηλαδή μέχρι τις 31 Απριλίου του 2021, χωρίς να απαιτείται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Μάλιστα. Να αναφερθούμε λοιπόν στις κατηγορίες των κτηρίων οι οποίοι εντάσσονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ακινήτων, όπως τις διαχωρίζει η σχετική διάταξη. Η μία είναι τα δημόσια κτίρια και, να το πω γενικά, οι χώροι συνάθρησης κοινού, για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου εντός προθεσμίας 5 ετών, ανεξαρτήτως αν μεταβιβαστούν ή όχι. Και όλα τα υπόλοιπα ιδιωτικά κτίρια, παραδείγματος χάρη κατοικίες, γραφεία κλπ., χρειάζεται να εκπονηθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου πριν από τη μεταβίβασή τους. Μάλιστα. Τι διαδικασίες χρειάζεται να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μεταβιβάσει ένα ακίνητο, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί και να έχει πλέον ηλεκτρονική ταυτότητα το κτίριό του? Όλη η διαδικασία έχει ανατεθεί στους μηχανικούς, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας την σχετική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες. Τι περιλαμβάνει τώρα η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου? Περιλαμβάνει ένα πλήθος εγγράφων, πολλά θα έλεγα, μεταξύ των οποίων είναι το στέλεχος της οικοδομικής αδείας του κτηρίου, τα σχέδια που την συνοδεύουν, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής εφόσον έχει εκδοθεί κάτι τέτοιο, οι δηλώσεις υπαγωγής του ακινήτου σε τυχόν νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων και τακτοποιήσεις σύμφωνα με τους νόμους οι οποίοι ίσχυσαν κατά καιρούς, τα σχέδια των κατόψεων που αποτυπώνουν το κτίριο, δελτίο δομικής τροπότητας ή τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, ο πίνακας χιλιοστών εφόσον μιλάμε για πολυόροφη οικοδομή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μάλιστα. Ποια είναι τα ωφέλη της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων, κύριε Τερζίδη? Το Υπουργείο έχει
θεωρεί ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου θα βάλει μία τάξη ενδεχομένως στη διαδικασία και της μεταρρύθμισης ακινήτου αλλά και της καταγραφής του δομημένου περιβάλλοντος και θεωρεί ότι με αυτή τη διαδικασία ενδεχομένως θα υπάρξει και ένα οριστικό τέλος στην ενδεχόμενη νέα γενιά αυθαιρέτων. Μάλιστα. Δεν θα πάρω θέση επ' αυτού, δεν ξέρω κατά πόσο πράγματι θα είναι τόσο αποτελεσματική αυτή η διαδικασία, ωστόσο πρόκειται για μια διαδικασία η οποία σίγουρα θα επιφέρει στους πολίτες νέες υποχρεώσεις και νέα βάρη και σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει για μια ακόμη φορά και τη διαδικασία της μεταβίβασης των ακινήτων. Αυτό ακριβώς ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Θεωρείτε ότι η διαδικασία της μεταβίβασης ακινήτου, δεδομένου ότι χρειάζεται μεγάλος όγκος δικαιολογητικών, θα προκαλέσει κάποιες καθυστερήσεις στο να εξελιχθεί η διαδικασία? Αυτό είναι βέβαιο. Mm-hmm. Όπως προανέφερα, τα εξοπλιστικά είναι ούκο λίγα και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ενδεχομένως να οδηγηθούν και σε αδιέξοδα. Να πω για παράδειγμα, κάποιες μελέτες όπως η μελέτη στατικής επάρκειας δεν είναι κάτι απλό για να ολοκληρωθεί και να συνταχθεί. Μάλιστα. Και βέβαια, ναι, και θέλω να παρατηρήσω είναι ότι όπως γνωρίζουμε αυτή την περίοδο η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών από τις οποίες θα χρειαστεί να αντληθούν στοιχεία για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη φάση λειτουργίας λόγω της πανδημίας. Σίγουρα. Αυτό καθιστά το έργο της συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων εξαιρετικά δυσκερές και σε κάθε περίπτωση θα δοκιμάσει καρινά άποψή μου τις οικονομικές και ψυχικές αντοχές των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Μας προαναφέρατε πριν μία περίπτωση κατά την οποία δεν χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε για πώληση είτε για μίσθωση ακινήτου δεν χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να προβεί στη διαδικασία αυτή? Στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στη μεταβίβαση της κυριότητας, λέει ο νόμος, απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Πλην όμως, όπως προανέφερα, υπάρχει ένας χρόνος αναστολής ισχύων στο διατάξεων μέχρι τις 31 Τρίτου, εφόσον βεβαίως το μηχανικό αναφέρει ως ημερομηνία αυτοψίας μέχρι 31 Πρώτου του 2021. Δεν υπάρχουν άλλες εξαιρέσεις. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, μάλιστα. Κύριε Τερζίδη, τώρα σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, επέρχονται και κάποιες κυρώσεις και κάποια απρόστιμα στους ιδιοκτήτες? Πράγματι, προβλέπεται. Θα μου επιτρέψετε λίγο να δω την διάταξη. Προβλέπεται πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κυρώσεις για τους μηχανικούς οι οποίοι συνέταξαν την ενδεχόμενη ψευδή δήλωση κλπ. Οπότε οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν προβαίνουν στην διαδικασία αυτή. Σίγουρα με την βοήθεια των ειδικών θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και στη νέα αυτή δοκιμασία, η οποία επιβάλλεται από σήμερα 1 Φεβρουαρίου. Ας ελπίσουμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα είτε με την πλατφόρμα είτε σε σύγχυση γενικότερα στο σύστημα, κάτι που βλέπουμε να ισχύει όταν ξεκινάμε κάτι καινούριο διαδικτυακά. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για ό,τι καινούριο θα προκύψει. Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω, ότι πράγματι είναι μια καινούργια διαδικασία. Είναι μια σημαντική τομή για την οποία ενδεχομένως θα έπρεπε η πολιτεία να δώσει περισσότερο χρόνο προσαρμογής και ενημέρωση των αρμοδίων επαγγελματιών, ώστε να οδηγηθούμε ομαλά στην λειτουργία και την εφαρμογή της όλης διαδικασίας. Πολλοί θεσμικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και ο Συμβουλογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θράκης, ζήτησε από τον Υπουργό εγγράφος να υπάρξει μια αναβολή ισχύως, παράταση της έναρξης ισχύως των διατάξεων
των σχετικών διατάξεων, προκειμένου να, και να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και να υπάρξει σχετική ενημέρωση και να εκδοθούν οι σχετικές εγκύκλοι του Υπουργείου και οι εφαρμοστικές διατάξεις, προκειμένου να μην υπάρξει δυσλειτουργία στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Βεβαίως, είδα μία δήλωση του Υφυπουργού ΙΠΕΝ στο συνέδριο της ΚΟΜΙΔΑ, που πλέον δηλώνει ανοιχτός σε όποιες προτάσεις και ενδεχομένως αφήνει ανοιχτό το περιθώριο να υπάρξει και μία περαιτέρω παράταση ισχύως των σχετικών διατάξεων. Μάλιστα. Κύριε Τρεσίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.